Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες το Σύνταγμα έως και την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης. Ομάδα διαδηλωτών πάνω από τρεις φορές επιχείρησε να εισβάλλει στο προάβλιο της Βουλής και αποθήθηκε με εκτεταμένη χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις. Επιθέσεις δέχθηκαν και τα αυτοκίνητα των βουλευτών κατά την έξοδο από το Κοινοβούλιο. Οργανωμένο σχέδιο από τάγματα εφόδου, κατήγγειλε ο Νίκος Βούτσης. Ομάδα διαδηλωτών επιχειρεί να εισβάλλει στο προάβλιο της Βουλής. Μάχη σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς. Ξύλο με κοντάρια από τις σημαίες και κράνη. Πετούν μπουκάλια και αντικείμενα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Ακολουθεί πανικός. Φιλήσυχοι διαδηλωτές καλύπτουν τα πρόσωπά τους και απομακρύνονται από το Σύνταγμα. Από τα μεγάφωνα γίνεται έκκληση για να ανοίξει ο δρόμος να περάσει ασθενοφόρο. Δύο τουλάχιστον άτομα έχουν τραυματιστεί και δέχονται τις πρώτες βοήθειες. Τρεις φορές επιχείρησαν να μπουν στη Βουλή. Σε πολιορκία επιόρες η είσοδος που βρίσκεται δεξιά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Ομάδες επιτίθενται στα αυτοκίνητα των βουλευτών κατά την έξοδο από τη Βουλή. Στείνεται επιχείρηση από την αστυνομία για να μπορέσουν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Για οργανωμένη επίθεση κάνει λόγο ο Νίκος Βούτσης. Υπήρξε τρίωρη επίθεση από τάγματα εφόδου εναντίον της Βουλής, στα οποία συμμετείχαν και βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ήταν αναμενόμενο και προσχεδιασμένο. Το ξέραμε, το περιμέναμε. Επί τρεις ώρες πετούσαν καδρόνια και μάρμαρα που έφτασαν μέχρι την είσοδο της Βουλής.